Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του One Channel στην νοηματική γλώσσα. Υψηλή τόνη και πολιτική αντιπαράθεση έχουν προκληθεί με επίκεντρο το πολύ νεκρο ναυάγιο της Πύλου, με τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για εργαλειοποίηση των θανάτων και μικροκομματική εκμετάλλευση. Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για καλύτερους μισθούς και εξηγεί πώς και γιατί προέκυψε η ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Επιμένω στην ανάγκη να αυξάνονται οι μισθοί, δηλώνει σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δίνει την εξήγησή του για το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα και τη βαριά ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζονταν ότι η οργή, την οποία οι ίδιοι διακινούσαν κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ανταπόκριση στην ευρύτερη κοινωνία. Ότι το σύνθημα Μητσοτάκη γα*** ήταν πλειοψηφικό. Βευκαλίζονταν πως νομοτελειακά θα επανέρχονταν στην εξουσία, δίχως να έχουν προχωρήσει οι ίδιοι σε καμία εσωτερική ανανέωση. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα αίτια του τραγικού ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου, με τη Νέα Δημοκρατία να διαγράφει τον υποψηφιό της Πύλιο Κρικέτο με αφορμή δηλώσεις του για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτοί οι άνθρωποι που πνίγηκαν ανοιχτά της Πύλου, αν φτάνανε στη χώρα μας, θα κλέβανε, δεν θα δούλευαν και θα μένανε 15 σε μια καρσονιέρα. Οι προηγούμενοι που είχαν έρθει που δεν πνίγηκαν, τι κάνουν? Απόψεις όπως αυτές που εξέφρασε ο Σπύλιος Κρικέτος δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφάρμοσε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία είναι γεμάτη κρικέτου, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους από μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι την τελευταία τετραετία η χώρα ακολουθεί μια πολιτική στη θάλασσα που θέτει σε διακινδύνευση ανθρώπινες ζωές. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν για πάρα πολλές ώρες μέσα στα χέρια μας, ως πολιτεία μιλώ. Τώρα το να λέμε δικαιολογίες ότι φταίνε αυτοί, οι πεθαμένοι δηλαδή, επειδή δεν ζητήσαν βοήθεια, ή να λέμε δικαιολογίες ότι δεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο, και να λέμε ότι δεν έγινε επιχείρηση, μετά να έρχονται και να μας λένε ότι έγινε επιχείρηση. Κοιτάξτε, εγώ αντί να ακούω όλες αυτές τις αντιφάσεις, θα προτιμούσα ένα πράγμα να ακούσω. Μια συγγνώμη. Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ένας Τσίπρας από τα παλιά που ανήκει αμετάκλητα στο χθες και δεν μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες του σήμερα. Διευκρινήσεις από την υπηρεσιακή κυβέρνηση για τον χειρισμό του τραγικού ναυαγίου από τις αρχές ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει ο υπουργός, ο αρμόδιος της υπηρεσιακής κυβέρνησης να πει τι έκανε ακριβώς η χώρα μας για να αποτρέψει αυτή την τραγωδία, ώστε να μην υπάρχουν σκιές. Έγιναν όλες οι απαραίτητες, οι κατάλληλες κινήσεις με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα. Αντί να αντιδικούν, να φιλοξενήσουν ο καθένας από αυτούς από έναν ναυαγό στο δικό του σπίτι. Την ίδια ώρα, οι πολιτικοί αρχηγοί επανεκκινούν τον προεκλογικό αγώνα μετά το τριήμερο εθνικό πένθος για το τραγικό ναυάγιο. Ενώ νέα δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά καταγράφει τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ στις 25,6 μονάδες. Σύμφωνα με την έρευνα, στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν Νέα Δημοκρατία 44,5, ΣΥΡΙΖΑ 18,9, ΠΑΣΟΚ 12,4, ΚΚΕ 6,9, Ελληνική Λύση 3,7, Πλεύση Ελευθερίας 3,7 και το κόμμα Νίκη 3,1%. Πληθαίνουν τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης και τι οδήγησε στο βυθό το ομοιραίο πλοίο που μετέφερε τους μετανάστες. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη και για απότομη μετακίνηση μεγάλου αριθμού επιβενόντων που προκάλεσε αστάθεια, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν και ποιο σκάφος πέταξε σχοινί προς το αλλιευτικό. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί αφήνουν ανοιχτά και άλλα ενδεχόμενα για τα αίτια της βύθισης. Βασανιστικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για το τι οδήγησε στην ανίποτη τραγωδία. Χάλασε η μηχανή του αλλιευτικού και πότε, ενώ αυτό έπλεε πάνω από το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου? Ποιες προσπάθειες έγιναν λίγο πριν από τη βύθιση και για ποιο λόγο τελικά το δουλεμπορικό βυθίστηκε? Η ακτιβίστρια Ναουάλ Σούφι με νέα ανάρτησή της χθες το βράδυ περιέγραψε τι της μετέφερε κάποιος από τους επιβαίνοντες για τις κινήσεις που έγιναν από πλοίο που είχε πλησιάσει και πέταξε σχοινιά. Una corda ha legato la parte alta del barcone e un'altra corda ha legato la parte anteriore del barcone. Ogni 5 minuti veniva lanciata una bottiglia d'acqua e tutto questo ha portato a bordo uno stato di panico fortissimo, grandissimo e c'è stato proprio il rischio, proprio in quel momento, rischio di naufragio. C'era il rischio che quell'imbarcazione si ribaltasse proprio per quelle bottiglie d'acqua e per quelle corde legate in quel modo. Με πρωινή δήλωσή του στη δημόσια τηλεόραση, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού ξεκαθάρισε ότι σχοινιά στο αλλιευτικό πέταξε ένα εμπορικό πλοίο. Δεν έγινε ποτέ διαδικασία οποιαδήποτε πρόσδεση στους σκάφους, ούτε από εμάς, ούτε από κάποιο άλλο πλοίο. Για την παροχή τροφοεφοδίων, όταν πλησίασε το φορτηγό πλοίο, κατέβασε, όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά ύψους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν τα πετάξανε τα πράγματα από το ένα κατάστημα στο άλλο.
χρησιμοποιήθηκαν σημεία ούτως ώστε να κατέβουν τα πράγματα. Λίγη ώρα αργότερα, ο επιχειρησιακός κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για σκηνή σταθεροποίησης από το ελληνικό πλωτό. Δεν υπήρχε σκηνή πρόσδεσης, ήταν σκηνή προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να πλησιάσουν, να δουν αν θέλουν οποιαδήποτε βοήθεια. Την αρνήθηκαν, λέγαν no help, go Italy και συνέχισαν την πορεία τους. Με νεότερη ανακοίνωσή του, το λιμενικό αναφέρει πως ένα περιπολικό σκάφος έριξε μικρό κάβο στο αλιευτικό 3 ώρες πριν από το πολύ νεκρό ναυάγιο. Προσέγγισε και έριξε ένα μικρό κάβο στο αλιευτικό προκειμένου να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση του σκάφους και των επιβενώντων. Αυτή η διαδικασία διήρκησε λίγα λεπτά και εν συνεχεία, αφού λύθηκε ο μικρός κάβος από τους ίδιους τους μετανάστες, το περιπολικό σκάφος απομακρύνθηκε και παρακολουθούσε το αλιευτικό από κοντινή απόσταση. Κατά τη στιγμή της βήθησης δεν υπάρχει καταγραφή. Δέθηκε λοιπόν αυτός ο μικρός κάβος για 5-6 λεπτά ως διήρκηση συνομιλία του πληρώματος με τους ανθρώπους από το καταστρώματος. Όταν βούλιαξε, σε πόση απόσταση ήταν το 9-20? Ήταν σε ασφαλή απόσταση, εξού και σας είπα ότι τέθηκε σε επιχειρησιακή, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους που έβλεπαν ότι άρχισε να κλειδωνίζει το αλυφτικό. Στο μοιραίο ταξίδι από τη Λιβύη, οι μαρτυρίες μιλούν για 700 με 750 επιβαίνοντες, όπως ακριβώς έγινε με αυτό το σχεδόν ίδιο πλοίο που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες και οδηγήθηκε στην Κρήτη το Νοέμβριο του 2022. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι κάποιος από το πλήρωμα μέσα άνοιξε κάποιες βάνες στο μηχανοστάσιο, στο ηλεκτροστάσιο. Είναι το πλοίο, ήταν πολύ παλιό, σάπιο. Γέμισε νερά, γι' αυτό είχε και τις απότομες κλίσεις. Όταν είναι ακίνητο, είναι πιο ευάλωτο σε οποιοδήποτε κυματισμό. Το σκάφος βρισκόταν εκεί και περίμενε να δει τι θα κάνει. Δεν έτρεχε. Ερωτήματα για τα αίτια και τις ευθύνες που οδήγησαν στην τραγωδία έθεσε από την Καλαμάτα ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ έβαλε σκηνή να σας τραβήξει και έτσι βρίσκεται. Ναι. Μα δεν γκάλπατ. Αν γκάλπατ φίνα. Γκάλπατ γελπτή. Ελληνικό λιμενικό όταν προσπαθήσει να τραβήξει να το φέρει εδώ πάει πολύ γρήγορα αλλά φάρκε τους έχει γυρίσει η ουσία. Γκάλπατ. Εδώ είναι what people have said or may have said to the Hellenic Coast Guards, that boat should not have continued its daily journey. But that's something that we have seen over recent months, as coastal states challenge the notion of distress, with the hope that the boat will continue its journey to reach the Italian search and rescue area. Οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα όσα συνέβησαν και μέσα από τις καταθέσεις των διασωθέντων. Σε θρίλερ που φαίνεται ότι επιφυλάσσει και άλλα επεισόδια, εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της Αναστάζιας στην ΚΟ. Στο νησί υπάρχει πρωτοφανής κινητοποίηση των αρχών, η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη και το θέμα μονοπολεί το ενδιαφέρον. Η νεαρή είχε έρθει στην Ελλάδα από την Πολωνία για να εργαστεί και από τα ξημερώματα της Τρίτης αγνοείται. Τα τελευταία ίχνη της καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε ένα μίνι μάρκετ στην περιοχή Μαρμάρι, όπου λίγο αργότερα κατέφτασε μία παρέα 5 ανδρών. Η ίδια έφυγε από εκεί επιβιβαζόμενη στο μηχανάκι που οδηγούσε ένας 32χρονος από τον Μπαγκλαντές. Από τότε τα ίχνη της έχουν χαθεί. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στις 4 και 16 τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου στην περιοχή Τιγκάκη, δίπλα στην περιοχή Μαρμάρι. Ήδη από την αστυνομία έχει συλληφθεί ένας 32χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να ήταν το τελευταίο άτομο που συναντήθηκε με την 27χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα εντοπίστηκε το κινητό της σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην περιοχή Μαρμάρι. Οι έρευνες συνεχίζονται πυρετωδώς με ντρόουνς και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, όμως δεν έχουν αποφέρει κάποιο νέο στοιχείο. Οι καταιγίδες που έκαναν την εμφάνισή τους από το βράδυ της Παρασκευής χτύπησαν Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Λέσβο και Καστοριά, ενώ σε αρκετές περιοχές εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη ποτάμια έγιναν οι δρόμοι, στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά της πόλης. Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, ενώ πλημμύρισαν και σπίτια, με την πυροσβεστική να δέχεται κλήσεις για απεγκλωβισμούς. Η πυροσβεστική δέχτηκε παραπάνω από 300 κλήσεις για το όνομο Θεσσαλονίκης. Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε από τα ξημερώματα και τη Λέσβο, με τα προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στο Πλωμάρι. Στην παραλία Αγίου Ισιδώρου, το ποτάμι κατέβασε μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην περιοχή, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες της παρακείμενης επιχείρησης. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ο θάνατος του 7χρονου από τη μαθεία λόγω στρεπτόκοκκου έχει προκαλέσει πανικό στους γονείς, καθώς τον τελευταίο καιρό υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στρεπτόκοκκου στην χώρα μας. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σπύρο Μαζάνη, ο οποίος είναι παιδίατρος. Κύριε Μαζάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Ο Στρεπτόκοκκος είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του από τον χειμώνα και τότε είχε προκαλέσει ανησυχία και βλέπουμε ότι τώρα, καλοκαίρι, είναι και πάλι σε έξαρση. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς? Ο Στρεπτόκοκκος είναι ένα μικρόβιο το οποίο είναι γνωστό σε εμάς, δεν είναι ένα καινούριο στέλεχος, τον αντιμετωπίζουμε χρόνια. Είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εμφανίζεται σε κοινές λοιμώξεις των παιδιών, ιδιαίτερα βέβαια το φθινόπωρο και στο τέλος της άνοιξης. Από το Σεπτέμβριο του 2022 έχει αυξήσει τα κρούσματά του, όπως και άλλοι 4-5 ιοί και βακτήρια, όπως είναι ο αδενοϊός, όπως είναι ο αναπνευστικός ιός, ο πνευμονιόκοκκος. Και αυτό οφείλεται πιθανόν στην πανδημία που περάσαμε και έχει αλλάξει ο υγειονομικός γεωγραφικός χάρτης, θα λέγαμε, στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Τώρα, τα συμπτώματα του κορονοϊού συνήθως είναι ψηλός πυρετός και πόνος στο λαιμό. Αλλά του τώρα κορονοϊού τελευταία... μας λέτε τώρα ή για τον Όχι, του στρεπτόκοκκου. Του στρεπτόκοκκου. Ναι, ωραία, τα συμπτώματα του στρεπτόκοκκου συνήθως είναι ψηλός πυρετός και πόνος στο λαιμό, αλλά τώρα τελευταία έχει εμφανιστεί και με πεπτικά ενοχλήματα, όπως εμετούς και διάρρειες και πυρετό. Επομένως, κάθε φορά που ένα παιδί έχει πυρετό ή εμφανίζει εμετούς και διάρειες, θα πρέπει οι γονείς να επικοινωνούν με τον παιδίατρο. Δεν υπάρχει φόβος. Οι παιδίατροι έχουν γνώση τι σημαίνει στρεπτόκοκκος και αν εγκαίρως ξεκινήσει το παιδί αντιβίωση, που είναι πάρα πολύ εύκολο να τη βρει, είναι μια συνηθισμένη αντιβίωση, σε 24 ώρες αρχίζουν να υποχωρούν τα συμπτώματα και μετά από 48 ώρες θεωρείται ότι είναι και σε κατάσταση να μην μεταδίδει το μικρόβιο. Αυτά όμως που μας περιγράψατε δεν είναι και συμπτώματα που πιθανόν θα μπορούσε να προκαλέσει και ο κορονοϊός. Πώς δηλαδή ένας γονιός θα ξεχωρίσει αν το παιδί του έχει στρεπτόκοκκο ή κορονοϊό? Ειδικά δηλαδή αν είναι μικρό και δεν μιλάει ακόμα, είναι πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσει κανείς. Ή κάνω λάθος, γιατρέ? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα συμπτώματα μοιάζουν με πολλές αρρώστιες, με πολλές ιώσεις και ο γονιός δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει, ούτε είναι η υποχρέωσή του αυτή να καταλάβει τι πάθηση έχει το παιδί. Ο γονιός περιγράφει τα συμπτώματα στον παιδίατρο, ο παιδίατρος εξετάζει το παιδί και μόνο τότε μπορεί να ξέρει τι έχει και αν χρειαστεί μπορεί να ζητήσει και κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώσει ποιο είναι το μικρόβιο για να χορηγήσει την κατάλληλη αγωγή. Όταν λέτε εργαστηριακές εξετάσεις, αναφέρεστε στα strep test, γιατί υπάρχουν και στα φαρμακεία και μάλιστα κάποιοι εργαστηριακοί γιατροί έχουν εφιστήσει την προσοχή γιατί λένε ότι είναι μια πρακτική που εγκυμονεί κινδύνους. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό? Πολύ σωστά, έτσι όπως το είπατε είναι. Τα strep test πολλούνται στα φαρμακεία, όμως δεν πολλούνται για να τα κάνουν οι ίδιοι οι γονείς. Τα strep test είναι μια ιατρική πράξη, διότι πρέπει να γίνει λήψη από το στόμα με ένα στυλαιό, να γίνει ανακάτεμα δύο υγρών και μετά να δούμε το αποτέλεσμα. Άρα αυτό μπορεί να δώσει από κακή λήψη κακός ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Επομένως, πρέπει να γίνεται από έμπειρο υγειονομικό προσωπικό που είναι ο γιατρός, είναι οι μικροβιολόγοι, είναι οι νοσηλευτές στα διαγνωστικά κέντρα, στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Είναι λάθος και επικίνδυνο, θα έλεγα, οι γονείς να παίρνουν και να κάνουν από μόνοι τους το strep test. Είναι επικίνδυνο για τα παιδιά τους να χάσουν πολύτιμο χρόνο για τη θεραπεία τους. Μάλιστα, γιατρέ, όπως μας είπατε, ο στρεπτόκοκκος μολύνει κυρίως το αναπνευστικό και το πεπτικό. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει και στο δέρμα μολύνσεις ή είναι άλλος αυτός ο στρεπτόκοκκος που δημιουργεί προβλήματα και στο δέρμα? Ο ίδιος ο στρεπτόκοκκος είναι αυτός, ο οποίος αν βρει κάποια πληγή, έστω και πολύ μικρή, μια μυχή στο δέρμα, μπορεί να μπει μέσα και από εκεί μέσω του αίματος να κάνει διάφορες μολύνσεις. Επίσης, όταν εισέρχεται με τα σταγονίδια που εκπέμπονται στο στόμα μας και μπαίνει μέσα στον οργανισμό μας, μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, όχι μόνο στους πνεύμονες και να δημιουργήσει αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να πάει στην καρδιά, στους νεφρούς, στον εγκέφαλο, να κάνει μηνυκίτιδα. Είναι ένα ύπουλο μικρόβιο, το οποίο, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα και να απειληθεί και η ζωή του παιδιού. Είναι αυτό που λέμε διεισδυτικός στρεπτόκοκκος, όταν πλέον καταφέρει να φτάσει σε όργανα του σώματος που είναι ζωτικά
για τη ζωή του παιδιού. Άρα, από όπως καταλαβαίνω, γιατρέ, είστε και εσείς υπέρ, εφόσον βεβαίως οι γονείς έχουν επικοινωνήσει με τον παιδίατρο, να δοθεί εγκαίρως αντιβίωση για το βακτήριο αυτό. Μόνο με αντιβίωση μπορεί να θεραπευτεί ο στρεπτόκοκκος και ευτυχώς, όπως είπαμε, με την έγκαιρη πρόσβαση στον παιδίατρο, αν αρχίσει εγκαίρως τη σωστή αντιβίωση, πολύ γρήγορα το παιδί θα γίνει καλά. Και έχουμε πάρα πολλά χιλιάδες κρούσματα κάθε χρόνο στρεπτόκοκκου, όμως είναι οι ελάχιστοι οι θάνατοι, διότι ακριβώς ξεκινάμε εγκαίρως τη θεραπεία. Μάλιστα. Κύριε Σπύρο Μαζάνη, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε και πάλι μαζί στις 9 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel, τη νέα σας τηλεοπτική συνήθεια. Καλό σας απόγευμα.